συνεπείς σε αυτό που έχουμε υποσχεθεί. Σήμερα 29 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε στην πραγματικότητα το έργο της Οδού Χάλιδων. Η πρώτη πράξη είναι από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, όπου αποκαθιλώνουν αυτές τις καλοσχές του παλιού Δημαρχείου που βλέπουμε εδώ πέρα περισσότερο από 10 χρόνια. Ο λόγος που μπορούμε σήμερα να τις αποκαθιλώσουμε είναι διότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στερέωσης του κτηρίου και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών. Το έργο της ανακατασκευής του παλιού Δημαρχείου είναι ένα άλλο έργο όπου θα μπορέσουμε σε επόμενη φάση να το βάλουμε σε ένα δρόμο επίλυσης. Όμως τώρα αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό έργο και πραγματικά αισθητικά και λειτουργικά θα ανασάνει το συγκεκριμένο σημείο. Όμως παράλληλα εδώ βρίσκονται ήδη τα μηχανήματα και το εργατικό προσωπικό του ανάδοχου που έχει αναλάβει το έργο της Χάλιδων και μαζί με το προσωπικό του Δήμου που κάνει την αποκαθήλωση ξεκινάνε στην πραγματικότητα τις πρώτες εργασίες για την ανακατασκευή της Οδού Χάλιδων, ενός πολύ πολύ σημαντικού έργου για το Δήμο Χανίων. Και να πούμε επίσης ότι δεν μένουμε μόνο εδώ, όπως είναι γνωστό, εκεί που καταλήγει η Οδός Χάλιδων, δηλαδή στη Χατζημιχάλη, Γάναρη και Σκαλίδη, στην πραγματικότητα θα συναντήσει τον ποδηλατόδρομο και φαρδιά πεζοδρόμια που ήδη έχουμε σχεδιάσει και προχωράμε, για τα οποία έχουμε εξασφαλίσει και τα χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, και θα συναντήσει την ανακατασκευασμένη πλατεία σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα που επιδιώκουμε να έχουμε την 1800, δηλαδή 66, την οποία επίσης το επόμενο διάστημα, για την οποία επίσης το επόμενο διάστημα καταθέτουμε πρόγραμμα από κοινού με το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο. Έτσι λοιπόν αναπλάθεται και ανακατασκευάζεται ένα πολύ σημαντικό μέρος της πόλης μας. Κύριε Βάμκα, θα χρειαστεί ενδεχομένως να κλείσουν τα καταστήματα της Οδού Χάλιδων στην πορεία των εργασιών, γιατί βλέπουμε και σήμερα έχουν ήδη πιάσει δουλειά τα συνεργεία, υπάρχουν μηχανήματα, θα γίνεται παράλληλα επιχειρηματική δραστηριότητα, θα είναι εφικτή? Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα μεγάλο δημόσιο έργο, οποιοδήποτε έργο, χωρίς την παραμικρή όχληση δεν γίνεται. Αυτό που εμείς έχουμε σχεδιάσει είναι να είναι η μικρότερη δυνατή όχληση στους επαγγελματίες, επισκέπτες και κατοίκους. Ως εξής, το έργο έχει προγραμματισμό για 9 μήνες, όμως έχουμε συμφωνήσει με τον ανάδοχο του έργου να γίνει το έργο σε 6 μήνες, με την προϋπόθεση ότι όλοι μαζί θα συνεργαστούμε, επαγγελματίες κυρίως, η Εκκλησία, ο Δήμος μαζί του, για να μπορέσουμε να τρέξουμε αυτό το έργο ώστε πριν το Καθολικό Πάσχα να το έχουμε τελειώσει. Φιλόδοξος στόχος, νομίζω ότι αν όλοι συνεργαστούμε θα τον πετύχουμε. Αυτό που έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει με τους καταστηματάρχες σε πρόσφατη συγκέντρωση που είχαμε στο Δήμο Χανίων είναι ότι για 20 περίπου μέρες θα πρέπει εντελώς να κλείσουν τα καταστήματά τους. Αυτό θα είναι μετά όμως το κέρδος τους, διότι θα προλάβουμε πριν το Πάσχα με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ολοκληρώσει το έργο. Και νομίζω ότι εκείνη είναι η σημαντική και κρίσιμη περίοδο που θέλουν. Τώρα ήδη περιμέναμε τόσους μήνες και η κίνηση πια έχει πέσει. Δεν είναι πρόβλημα, πιστεύω, για αυτούς οικονομικό. Στην πλατεία της Μητρόπολης οι εργασίες πότε θα αρχίσουν? Έχουμε πρόνοια για την πλατεία της Μητρόπολης, σεβόμενη την μεγάλη θρησκευτική εορτή του Πολιούχου, της Πολιούχου της πόλης μας, την 21η του Νοέμβρη, και είπαμε ότι θα μπορέσει να γίνει η εκδήλωση και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε την πλατεία Μητρόπολης. Εν τω μεταξύ έχουμε ξεκινήσει από τη βόρεια πλευρά του έργου, δηλαδή από την πλευρά του λιμανιού, ας το πούμε έτσι, και πηγαίνουμε προς τα πάνω. Θυμίστε μας τον προϋπολογισμό.